Για ακόμη μια φορά ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός δίνει τη δική του απάντηση σε εκείνους που λένε ότι ο Δήμος μέσα από το σημαντικό έργο που αφορά τη διαδικτύωση του δικτύου ίδρυυσης θα φέρει κατάλληλο νερό στα χωριά. Ο κ. Πνευματικός τονίζει ότι από τις 24 Απριλίου του 2013 σε ΦΕΚ αναγράφει ότι τα χωριά θα έχουν νερό και μάλιστα πόσιμο από την Κεφαλαία. Με αφορμή κάποιες δηλώσεις που γίνονται στα καφενεία, στα χωριά του Δήμου Κορινθίων, θα ήθελα να κάνω μία διευκρίνηση άπαξ διαπαντός. Ο Δήμος Κορινθίων αυτή τη στιγμή εκτελεί ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα έργο υποδομής που αφορά την ποιότητα ζωής αλλά και την ίδια την ανάπτυξη του Δήμου. Το έργο της διαδικτύωσης, το οποίο εκτελείται κανονικά και θα τελειώσει πολύ γρηγορότερα από τον χρόνο που έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί. Κάποιοι όμως περιδιαβαίνουν τα καφενεία στα χωριά και λένε ότι ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή θα φέρουν νερό ακατάλληλο στις βρύσες των χωριών. Υπάρχει λοιπόν μια ξεκάθαρη δήλωση από τον Δήμαρχο Κορινθίων. Εμείς υπεύθυνα, όπως χειριστήκαμε παλαιότερα για την Κόρινθο, έτσι και τώρα χειριζόμαστε το θέμα της συντροδότησης όλων των χωριών του Δήμου Κορινθίων, του καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων, με υπευθυνότητα θα το χειριστούμε μέχρι να το λύσουμε. Και τι έχω να δηλώσω. Από τον Απρίλιο, από τις 24 Απριλίου του 2013, είναι δημοσιευμένο στο ΦΕΚ με αριθμό 1004, τεύχος Β, η απόφαση, ιστορική απόφαση, η διαχειριστική μελέτη για το υδατικό διαμέρισμα της Βόρειας Πελοποννήσου, που εκεί σαφέστατα, με ονόματα, αναφέρονται όλοι οι οικισμοί, όλα τα χωριά του Δήμου Κορινθίων, ότι θα τροφοδοτηθούν με νερό από τις πηγές της Τυμφαλίας. Αυτόν τον σχεδιασμό έχουμε σήμερα να υλοποιήσουμε. Με υπευθυνότητα, χωρίς να λέμε πολλά λόγια, ας σταματήσουν να πηγαίνουν στα καφενεία και να λένε ότι ο Δήμαρχος προγραμματίζει να φέρει νερό ακατάλληλο. Εμείς είμαστε μια δημοτική αρχή που μετά από πολλούς αιώνες θα τροφοδοτήσει τα χωριά μας με υγιεινό πόσιμο νερό. Τελεία και παύλα, και όποιος έχει διαφορετική άποψη ας έλθει να μας την πει δημόσια ή στο Δημοτικό Συμβούλιο είτε με συνέντευξή του και να ζητήσει εξηγήσεις. Τέλος, ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός επανέφερε για ακόμη μια φορά στη δημοσιότητα το θέμα των κρουαζιερόπλοιων και τον ερχομό του το Μάρτιο, τονίζοντας ότι η Κόρινθος δεν υπάρχει σε κανένα τουριστικό γραφείο σαν προορισμός για κρουαζιέρ, ενώ καλεί τον κύριο Νανόπουλο να απαντήσει στον κορινθιακό λαό τι ακριβώς γίνεται και τον καλεί επίσης να δώσει εξηγήσεις για το τουριστικό γραφείο με το οποίο υπάρχει η συνεργασία για τα κρουαζιερόπλοια, δηλαδή γιατί δεν απαντάει κανείς έγγραφα και στα τηλέφωνα του Δήμου και του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου. Έχει περάσει μία εβδομάδα που δημόσια έκανα μία δήλωση για την υποκρισία που υπάρχει εδώ και περίπου 3 μήνες όσον αφορά τα κρουαζιερόπλοια που θα έρθουν στο λιμάνι της Κορίνθου. Και απάντηση δεν πήρα. Εγώ λοιπόν είπα ότι σήμερα, αν κάποιος ψάξει στο διαδίκτυο, σε μεγάλα τουριστικά γραφεία και σε μεγάλα site που υπάρχουν, για να δει αν υπάρχει προορισμός για από κρουαζέρα η Κόρινθος, θα αντιληφθεί ότι τέτοιος προορισμός δεν υπάρχει. Σήμερα λοιπόν που κλείνονται τα ταξίδια με κρουαζερόπλια, η Κόρινθος απουσιάζει από τους προορισμούς αυτών που σήμερα διοργανώνουν αυτές τις κρουαζέρες. Αυτό ως πρώτο σχόλιο και συνεχίζω. Από την πρώτη στιγμή εμείς χαιρετήσαμε αυτή την προοπτική και καλέσαμε το Λιμενικό Ταμείο, και αυτό έπραξε το Λιμενικό Ταμείο και αυτό κάνει και σήμερα, να προετοιμαστεί για να υποδεχτούμε τα κρουαζερόπλια. Ποια κρουαζερόπλια? Αυτά που δεν θα έρθουν? Και βεβαίως, επειδή κάποιοι προετοιμάζουν για να πούν ότι φταίει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και ο Δήμαρχος, εμείς τους λέμε ότι αυτά που ανακάλυψαν τελευταία είναι τελείως απαράδεκτα. Όταν ανακοίνωσαν το Σεπτέμβρη ότι θα έρθουν κρουαζιερόπλοια, δεν είπαν τίποτα ότι το λιμάνι δεν είναι καλό για να υποδεχτεί αυτά τα κρουαζιερόπλοια. Μετά από λίγο καιρό, δειλά-δειλά, μας είπαν ότι πρέπει να δεθούν κάποια απλά πράγματα και εμείς δεσμευτήκαμε, και εγώ και ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ότι αυτά θα γίνουν. Όμως, πριν από λίγες μέρες, ακούσαμε τον κύριο Νανόπουλο να λέει ότι πρέπει να γίνει και εκβάθιση του λιμανιού. Λες και η εκβάθιση είναι κάποιο έργο μικρής κλίμακας που μπορεί να εκτελεστεί σε 1-2 μέρες
και να τελειώσει αυτό το θέμα με πολύ μικρό ή μηδαμινό κόστος. Ακούστε κάτι, αν αναζητούν αυτή τη στιγμή μία δικαιολογία για αυτό, για την γάφα την οποία έχουν κάνει, για τα επικοινωνιακά του τρίκ τα οποία πέφτουν στο κενό, σε καμία περίπτωση δεν θα τους επιτρέψουμε να συνεχίσουν να συμπεριφέρονται έτσι ανεύθυνα απέναντι στους Κορίνθιους και στις Κορίνθιες. Τους καλούμε για άλλη μία φορά να κάνουν δήλωση, να μας πούν αυτή τη στιγμή ποια τουριστικά γραφεία κλείνουν και να το βρούμε και εμείς στο διαδίκτυο, κλείνουν δρομολόγιο ή με ένα τηλέφωνο να πάρουμε, κλείνουν αυτή τη στιγμή προορισμό την Κόρινθο. Δεν θα βρουν τίποτα. Και βεβαίως να τους πούμε για άλλη μία φορά ότι αιτιάσει του στυλ, ότι πρέπει να γίνει εκβάθηση, αργότερα μπορούν να μας πούν ότι πρέπει να γίνει και νέος λιμενοβραχίωνας, μόνο γέλια προκαλούν και τους εκθέτουν για άλλη μία φορά στην κοινή γνώμη. Και κάτι άλλο. Αυτό το τουριστικό γραφείο είναι πλέον άφαντο. Δεν απαντάει στα έγγραφα του Λιμενικού Ταμείου και βεβαίως δεν απαντάει ούτε καν και στα τηλέφωνα του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου. Μία γκάφα λοιπόν είναι ακόμα στον αέρα και εγώ καλώ αυτούς που πήγαν να στήσουν αυτήν την προβοκάτσια εις βάρος των συμφερόντων του Λιμενικού Ταμείου και εις βάρος της πόλης Κορίνθου να βγουν και να πούν ότι έκαναν λάθος. Είναι υπόλογοι απέναντι στους Κορίνθιους για ό,τι έχουν πει μέχρι τώρα δημόσια, γιατί το ότι καλλιέργησαν μια αισιοδοξία για την τοπική οικονομία χωρίς να υπάρχει τίποτα που να έχει συμφωνηθεί, χωρίς να υπάρχει κανένα δρομολόγιο που είχαν συμφωνήσει να έρθει στην Κόρινθο από κρουαζερόπλια από το Μάρτιο και μετά, όπως αρχικά είχαν ισχυριστεί το Σεπτέμβριο μετά τη λήξη της έκθεσης.